Το Γαλάνι απέχει λίγα χιλιόμετρα από την πόλη της Κοζάνης, ανήκει στα χωριά του πρώην Δήμου Ελισπόντου και αριθμεί πλέον ελάχιστους κατοίκους. Η τοποθεσία του ωστόσο μοναδική. Χάνεται μέσα στη φυσική ομορφιά που το περιβάλλει. Το Γαλάνι ανήμερα της αναλήψεως αποκτά και πάλι ζωή. Ο μόνιμος ιερός ναός που στέκει επιβλητικό στο κέντρο του χωριού λειτουργεί μόνο για αυτή τη μέρα και υποδέχεται τους πιστούς. Κάθε χρόνο, ανήμερα της αναλήψεως, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός στον οικισμό Γαλανίου της τοπικής κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης. Πολλοί οι ντόπιοι που ζουν κυρίως σε άλλες περιοχές αλλά και από τα γύρω δημοτικά διαμερίσματα που επισκέπτονται εδώ την εκκλησία, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, καθώς λειτουργεί μόνο μία φορά το χρόνο. Είναι μία γιορτή η οποία είναι ενταγμένη μέσα στο σχέδιο του Θεού της Θείας Οικονομίας. Ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς, όχι απλώς ως Θεός, αλλά ως Θεάνθρωπος. Μα ενώ κατέβηκε, όταν κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε ως άνθρωπος, ως Θεός. Τώρα που ανεβαίνει ξανά στον ουρανό, δεν ανεβαίνει απλώς ως Θεός, αλλά έχει μαζί του τη δική μας την ανθρώπινη φύση. Και αυτή την ανθρώπινη φύση την παίρνει και την τοποθετεί στην πιο τιμητική θέση. Και ποια είναι η πιο τιμητική θέση? Δεξιά του Πατρός. Εκεί έρχεται και κάθεται ο Ιησούς Χριστός, έχοντας τη δική μας την ανθρώπινη φύση. Και δεν αλλάζει αυτή η θέση. Θα παραμείνει έτσι στους αιώνες των αιώνων. Και η δική μας η ανθρώπινη φύση θα παραμένει δοξασμένη σε αυτή τη θέση για πάντα. Δεν υπάρχει στην ιστορία κανένα άλλο γεγονός το οποίο να μας προξενεί χαρά όσο το γεγονός αυτό της αναλήψεως του Χριστού μας. Γι' αυτό βλέπετε ότι και στο Απολυντήριο και παντού και στους ύμνους που έψαλαν οι ψάρτες μας φαίνεται πολύ καθαρά, εκφράζεται η χαρά. Γιατί έγινε η ανάληψη του Κυρίου? Μπορούσε μετά την Ανάσταση να ανεβεί. Θα υπήρχαν αμφιβολίες. Έμεινε 40 μέρες εδώ για να δουν ότι πράγματι ο Χριστός ήταν Υιός του Θεού. Μεγάλη γιορτή σήμερα της Αναλήψεως, πανηγυρίζει εδώ ο οικισμός Γαλανίου με την εκκλησία, ανοίγει κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα και ερχόμαστε όλοι που από Κοζάνη, Θεσσαλονίκη όλοι και να γιορτάσουμε την Ανάληψη του Κυρίου. Χρόνια πολλά. Ήρθατε και φέτος. Σας αξίωσε. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να έρθουμε τέτοια μεγάλη γιορτή, γιατί για μένα είναι πολύ μεγάλη γιορτή από τη στιγμή που ο αρχηγός της πίστεως μας είναι ο μοναδικός αρχηγός που είναι εκεί πάνω, δεν είναι στον τάφο. Γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούμε. Από και... Θεσσαλονίκη ήρθατε. Ναι. Πανηγυρίζουμε και το περιμένουμε κάθε χρόνο, Βάσο, με μεγάλη χαρά. Είναι η χαρά μας, είναι κάτι που βέβαια το χωριό έχει φύγει όλο, αλλά εμείς πάντα περιμένουμε αυτή την ημέρα την ωραία, αυτή τη γιορτή μας. Από πού ήρθατε εσείς? Λευκόβληση. Έχετε καμία σχέση με το χωριό? Ξαδέρφια έχουμε εδώ. Πολύ ωραία, έρχεστε κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο. Σας αρέσει εδώ το Γαλάνι? Πάρα πολύ. Δεν έχει κόσμο όμως? Αυτοί που είναι πάλι καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Εδώ πέρα γιορτάζουμε, αλλά βλέπω λίγους έχει. Περισσότεροι είναι ξένοι, ελάχιστοι είναι Γαλανιώτες. Σας στεναχωρεί αυτό? Με στενοχώρησε, δεν μπορώ να πω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία, τίποτα. Μεγάλη μέρα για το χωριό, για τον οικισμό, της αναλήψεως, μόνο αυτή ακριβώς, τη μέρα. Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Έρχεστε. Ερχόμαστε βεβαίως, κάθε χρόνο εδώ είμαστε. Εμείς και μένουμε και εδώ πολλές φορές. Έχετε το σπίτι, αν και το χωριό είναι ερημωμένο. Τι να κάνουμε. Θέλετε να πάρει ζωή πάλι?
Βεβαίως θέλουμε. Γεια σας, χρόνια πολλά. Πού μας ήρθατε? Από το Δρέπανο. Από το Δρέπανο. Έχετε καμία σχέση εδώ με το χωριό? Ναι, ο σύζυγός μου. Πολύ ωραία. Έρχεστε συχνά? Οπότε μπορώ. Ξεχωριστή μέρα για τους γαλανιώτες που ανταμώνουν έστω και λίγο την ημέρα αυτή για να θυμηθούν όμορφες στιγμές του παρελθόντος, τότε που το χωριό έσφιζε από ζωή. Κάποιοι απουσιάζουν, κάποιοι καινούργοι έρχονται. Ανταμώνετε ωστόσο. Ναι. Και θυμάστε και τα παλιά. Βέβαια. Όταν ήταν ζωντανό το χωριό. Βέβαια, εδώ ήταν χαμός. Είχε δέντρα πολλά, τέτοια, πανηγύρια, όργανα. Όλα ωραία. Πολύ ωραία. Πάλι να πάρει ζωή αυτό εκεί. Δεν μπορώ. Απλά εντάξει, λίγο όσο μπορούμε το κρατάμε. Χρόνια πολλά. Πού είστε? Εγώ από Κοζάνη. Αλλά εδώ ζούμε. Ζείτε μόνιμα? Όχι μόνιμα. Ερχόμαστε στο χωριό μας. Ναι. Και πώς βλέπετε, υπάρχει τεράστια διαφορά, φαντάζομαι. Δεν το συζητώ. Το χθες με το σήμερα. Πάρα πολύ. Να ζωντανέψει πάλι το χωριό. Βεβαίως. Σήμερα είναι όλοι εδώ μαζεμένοι και χαιρόμαστε και γι' αυτό. Να δούμε τους φίλους μας και τους. Όλους, όλοι αυτοί εδώ που να μείναμε εδώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Εσείς μένετε εδώ, ε? Ναι. Πάνω, στο βουνό? Ναι. Από τους λίγους κατοίκους, ελάχιστους κατοίκους που. Ναι, είναι εδώ. Ναι, δυστυχώς. Σήμερα ο οικισμός Γαλάνη αριθμεί μόνο 5 μόνιμους κατοίκους. Οι όποιες προσπάθειες κατευλήθησαν στο παρελθόν να δοθούν οικόπεδα σε παλινοστούντες έπεσαν στο κενό. Τα από τόσα χρόνια ίδια κατάσταση. Κάνουμε και λάθη κι εμείς. Ορισμένοι είναι εδώ κάτι και είναι εγγεγραμμένοι αλλού. Να φέρουν τα μετρό στο Δρέπανο. Να φέρουμε το ότι η Γαλάνη έχει τόσο αριθμό. Μην λέει τι θέλει η Γαλάνη. Γαλάνη ούτε 30 ούτε φέρνει το χάρτη. Με καταλαβαίνω τι γίνεται. Αυτά είναι τα λάθη. Εσύ μένεις εδώ. Μόνιμος κάτοικος, φυλάς θερμοπύλες. Κοίτα τι γίνεται, ακριβώς. Φυλάς θερμοπύλες. Ναι, μόνιμος κάτοικος. Είναι δύσκολη ζωή. Δύσκολη. Δύσκολη μόνο, ούτε καφενείο, ούτε καπέρια. Όλη τη μέρα κλεισμένο. Σαν να είμαι στη φυλακή στο Γιντικούλε. Δυστυχώς το χωριό είναι σχεδόν χωρίς κατοίκους. Μας λυπεί αυτό το γεγονός. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Μπορεί να πάρει πάλι ζωή αυτό το χωριό? Αυτό εξαρτάται από την πολιτική που γίνεται. Ένα πανέμορφο οικισμό με λίγους ανθρώπους αλλά εξαιρετικούς, εξαίρετους, όπως εδώ το τοπικό διαμέρισμα και όλη η περιοχή, μια και κοιτάμε κάτω είναι τα εργοστάσια της ΔΕΗ, όλη η δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ότι είναι μια δύσκολη μέρα, η επόμενη μέρα που έρχεται, για την ίδια την περιοχή. Μας χρειάζεται όλους, χρειάζεται σύνεση, πολύ ψυχραιμία, για να βοηθήσουμε αυτός ο όμορφος τόπος με τους όμορφους ανθρώπους πάντα να μείνει όμορφος. Ευχηθούμε του χρόνου να είμαστε γεροί, τουλάχιστον να ανοίξει πάλι η εκκλησία. Κάντε ενέργεια το Γαλάνι, να κοίτα τι φύση έχει. Να γραφούν, να δοθούν αυτά τα οικόπεδα, γιατί δεν τα έχει. Γέρασα να ακούω αποκέντρωση. Τι έγινε, πού είναι αυτή η αποκέντρωση? Όχι, μαζεύτηκαν τις πόλεις, καλά κάνε. Με κατάλαβες, αγαπητοί μου, Βάσο.